Γλυκή και τραγανή υδρόγυη φίλοι μου, καλώς ορίσατε στην κουζίνα του οίκος της ελληνικής γαστρονομίας και πολιτισμού. Σκέψεις και συσκέψεις για όλα. Μαζί με τον Γρηγόρη Ζεϊμπέκη και η. Καλώς όρισες. Σ' αποθύμησα όλο αυτό το καιρό. Για μένα μην στεναχωρηθείς, επειδή και εγώ, να πω την αλήθεια, κάπου αλλού βρέθηκα. Με άλλους που και αυτοί με είχαν αποθυμίσει. Ήταν ευκαιρία να αισθανθώ ξανά το όμορφο συναίσθημα του να σε άξιος θύμησης και όχι με παρακάλια να προκαλείς τεκνητά τη μνήμη τους. Σωστά, αλλά που κολλάει αυτό τώρα, αιωνία η μνήμη του. Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Αν τον εκλειπώντα τον έχουμε στο μυαλό μας, τότε είναι σαν να ζει συνέχεια. Δηλαδή, σαν να λες να την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Έτσι, ε. Το μνήμα είναι η μνήμη. Πολύ καλό. Εκεί ύστερα να σε θυμάμαι εγώ από εκεί. Και πώς θα το μάθεις εσύ? Α, ξέρω. Με την πρώτη ευκαιρία θα σε ειδοποιήσω. Μακάβρι αυτά που λέμε, ακόμα δεν βρεθήκαμε, αλλά το έφερε η συζήτηση. Σε ενοχλούνε? Α, δεν έχεις πρόβλημα. Σωστά, είναι στη ζωή μας όλα και δεν τα εξαφανίζεις βάζοντας απλώς το κεφάλι στην άμμο, ε? Θα πιούμε καφέ ή τσάι? Ωραία. Τώρα να συνεχίσω, επειδή μου ήρθε κάτι στο μυαλό μου και νομίζω κολλάει εδώ. Άκου. Να σκέφτομαι δηλαδή ότι ο άνθρωπος δημιουργεί αφορμές για να αποφύγει καταστάσεις σαν τη μοναξιά, την ανωνυμία, τη λησμονιά. Κάνει χίλια μύρια να το πετύχει. Μα πώς να το πετύχει τούτο, καθώς αυτοπαχτωθήκαμε στο τσιμέντο των πόλεων? Πες μου, πώς να ξεριζώσουμε τα κανιά μας και να ξανακάνουμε βήματα ο ένας προς τον άλλον? Μην κατεβάζεις τα ματιά σου. Όλοι το είχαμε και το χάσαμε. Στα χωριά μας πάντα υπήρχε κάποιος που θα νοιαζότανε για μας. Αλλά εμείς, δελεασμένοι, δαγκώσαμε το γλυφιτζουρένιο λαχταριστό κόκκινο μήλο και τσακ, πέσαμε στη φάκα. Λοιπόν, πριν δούμε τα αραδί και ανάποδα, το τετέλεστε, δηλαδή να ξεχαστούμε χωμένοι κάτω από μια βαριά πέτρα, καλύτερα να ακουστεί το «ήταν ένας βλάκας στη ζωή του». Τώρα μακάριος, όπως και έγινε και με λόγου του. Σαν ήρθε η ώρα της παρτέντσας, πήρε στη ράχη το μπουγαλάκι με τα συνεργά του. Έκοψε με αλίγιστη καρδιά την πριμάτσα της αραξιάς του και πάει, χάθηκε. Όμως απέμεινε πίσω το όνομά του. Απέμεινε ακόμα αυτή πάνω απ' όλα, μια παράξενη ζουγραφιά που την άφησε στορισμένη πάνω στον τοίχο της μικρής εκκλησίας. Στέκεται εκεί ως τα σήμερα, μισοσβησμένη από τον αγέρα και το αλάτι της θάλασσας. Και είναι μια Παναγιά, η πιο αλόκοτη Παναγιά μέσα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο της χριστιανοσύνης. Απόσπασμα από το βιβλίο του Στρατή Μυριβίλη «Η Παναγιά, η Γοργόνα»
1948. Ο Δρύβας, για να τον αποτραβήξει από τις μαύρες ιδέες, του διάβασε ένα κομμάτι του Παπαδιαμάντη, «Ιδρύς η Βασιλική». Ο άρρωστος ευχαριστήθηκε πολύ. Μία λάμψη άστραψε στα μάτια του σαν μια σπαθιά στο σκοτάδι. «Είναι η χαρά της γεροσύνης και της δύναμης», είπε με ενθουσιασμό στη φωνή. «Αυτό είναι, ένα τραγούδι της υγείας. Σαν ύμνος, σαν δοξολογία. Ιδρύς η Βασιλική». Βουτά στέρεα τις ρίζες στο χώμα και αγκαλιάζει τον ουρανό με τα μπράτα της. Όμως έκανε να χαμογελάσει, κοιτώντας λοξά τον Δρύβα, και έκοψε την κουβέντα του. «Όμως τι?» ρώτησε εκείνος, χαρούμενος που το συνεπήρε έτσι με το διάβασμά του. «Δεν θα γελάσεις με τη σκέψη μου», έκαμε ντροπαλά ο άρρωστος. «Να, συλλογιόμουνα πως με όλα τα αυτά υπάρχει μια αφάνταστη τραγωδία στα δέντρα. Εγώ είμαι ένας δάσκαλος και ποτέ μου δεν σκέφτηκα να κάνω ποίηση. Λοιπόν, τώρα δά που μου διάβασες αυτό το κομμάτι και εγώ τα ακούγα έτσι ακίνητος και φασκιωμένος σαν ένα βρέφος, στοχάστηκα μονομιά σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια πικρή τραγωδία μέσα σε όλα τα δέντρα. Όλες αυτές οι βασιλικές δρύες και όλα τα πλατάνια και οι λεύκες, λοιπόν, όλα αυτά τα πλάσματα του Θεού που ξεχυλίζουν από δύναμη και υγεία είναι καταδικασμένα να μένουν αμετακίνητα. Για φαντάσου, πολλά από αυτά ζουν αιώνες. Και όλους αυτούς τους αιώνες, χιλιάδες μέρες και νύχτες, στέκονται στην ίδια θέση. Ακόμα και να πάρει η συλλογή σου φωτιά το δάσος, που όλα τα ζωντανά του θα τρέξουν όπου φύγει να γλιτώσουν. Είναι φρικτό. Λοιπόν, ένα μαμουνάκι, το πιο φτωχό απ' όλα, λόγω χάρη ένα σκουλικάκι. Υπάρχει τίποτα πιο γυμνό από ένα σκουλικάκι? Λοιπόν, αυτό γράφει στα παλιά του την υγεία και τη δύναμη της κρατεάς βασιλικής δριός του Παπαδιαμάντη. Στράτης Μυρβίλης, η δασκάλα με τα χρυσά μάτια, 1933. Σκέφτομαι τελικά το κλειδί ενεργοποίησης της προσωπικότητάς μας είναι η ενεργοποίηση των αναμνήσεων και οι μνήμες μας από όπου και αν προέρχονται. Και όλα αυτά είναι σαν αντιδραστήρας που παράγει ενέργεια και το μόλις αφιχθέν παράδειγμα παράγει
πραγματικά μεγάλη ενέργεια. Μια κυρά, η κυρά Δόμνα. Το ακούω το όνομα και μου έρχεται στο νου Στάμνα. Αλλά θα καταλάβεις τη συνέχεια. Δόμνα Σαμίου, αν την έχεις ακουστά. Α, έλα, έλα, την περίμενα την ερώτηση. Γι' αυτό και αμέσως σου απαντώ. Και εγώ κάποτε το ίδιο ρώτησα. Στον άνθρωπο που την ανέσυρε μπρος μου. Από τη θύμησή του την ανέστησε μπροστά μου. Να μου πει για τα έργα και τις ενέργειές της. Η κυρά Δόμνα, με κεφαλαίο, έφτιαξε και έφτιαξε σ' όλη της τη ζωή σχεδόν μονάχη. Από το 1928 που δε το φως στην Κεσαριανή της Αθήνας στις προσφυγικές τενεκεδοπαράγγες μέχρι το 2012, μέχρι το 3012, το 8012 και δεν ξέρω πόσο κοντά στο πάντα 12. Η κυρά Δόμνα γύρισε τον κόσμο ούλο με ένα μαγνητόφωνο. Εκείνα τα πρώτα μαγνητόφωνα με τα καρούλια ταινίες. Και μετρώντας 10 βήματα στην άμμο προς την Ανατολή και από τον Μεγάλο Βράχο, άλλα τόσα προς την Δύση γύρω από τη γέρικη ελιά, την Αιωνόβια. Βρήκε και ξέθαψε θησαυρό. Θησαυρό κρυμμένο να σωθεί από την μανία των ανελαίητων πειρατών. Δημοτικά τραγούδια και παραδοσιακές μουσικές παρατημένες στην φωτεινή ελληνική εξοχή όταν φεύγαμε μετανάστες για τις στοές. Μανιώδη συλλέκτρια παλιών και σπανίων τραγουδιών από όπου κι αν έζησε ο ελληνισμός. Παρένθεση. Έχει μια συλλογή, λένε, με καταγεγραμμένα πάνω από 6.000 τραγούδια της προφορικής παραδοσιακής δημοτικής μουσικής μας. Παραγωγός δισκογραφικών εκδόσεων. Δασκάλα δημοτικού τραγουδιού. Διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων με θέμα το παραδοσιακό τραγούδι. Με αυτό έφερε και εμάς και μας ένωσε χαμένους, ανώνυμους, κοκακόλιδες, Disney's, McDonald's, ροκάδες των πόλεων με τραγούδια της πατρίδας, της φουστανέλας, της ελιάς, το κριτικό σαρίκι, το ποντιακό φυλακτό, αναμνήσεις των καταγωγών, οι ρίζες, τα ήθη και τα έθιμα, την ιστορία μας. Και την Ανδρεία και πήρε το μικρόφωνο στα σκοτάδια να κατέβει για τους νέους. Μα πιότερο, μέλημα τα παιδιά. Έκαμε αφιλοκερδώς μαθήματα και παρουσιάσει σε σχολεία και σε όλους τους Έλληνες στον κόσμο. Μπορεί και να την αδικώ λέγοντας μόνο αυτά. Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου, έργο της και αυτό από το 1981, συνεχίζει ακατάπαυστα το έργο του μέχρι και τα σήμερα. Ένα τεράστιο και ανεκτίμητο έργο που σε μεγάλο βαθμό το υποστήριζε η ίδια. Θα αναφέρω ότι παράτησε τη μόνιμη δημοσιοπαλληλική θέση της για το όνειρό της. Έχουμε βασανιστεί, κατηγορηθεί, φυλακιστεί και εκβιαστεί να πολεμάμε κάθε τι το ελληνικό. Είναι ντροπή για μας ό,τι καλό γίνεται. Και όποιον θέτει στόχους πάνω από το μικρόσωμο ύψος μας, τότε εύκολα ξεστομίζουμε «αυτό δεν γίνεται, αδύνατον». Η κυρά η Δόμνα Ισομίου είναι σαν να μας είπε «Ρε κερατάτες, δεν μπορείτε να με σταματήσετε με τα λεφτά σας, μήτε με την αδιαφορία σας και να πείτε τα αφεντικά σας ότι και να κάνουν το ελληνικό πνεύμα ζει και θα ζει για πάντα και στο τέλος πάλι όλοι μας θα τραγουδάμε την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Γι' αυτό χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μη λυπούστε». Για τούτα ξεκουράζονται τη νύχτα που κοιμούστε. Αχ, η ξενιτιά. Yeah.
Αχ, Πανάθεμα, σε ξενίτια. Κοινωνία, η πολιτεία, η πατρίδα, όλοι οι Έλληνες τους χρωστάμε πολλά. Μακάρια, ευτυχισμένοι, θα ζει και αυτή η αιώνια. Φυσικά υπάρχουν και οι φτωχοί, το πνεύματι, που σχάσκουν αδιάφορα. Το να κάνεις βρεδάσος δεν είναι μόνο ότι το επιθυμάει η ψυχή σου, αλλά έργο. Κουλή η ψυχή δεν μπορεί να κάνει τίποτες, αλλά σαν βασιλιάς παρακινεί. Προστάζει το νου και αυτός την ώρα του, τα σκέλη. Τα σκέλη της κοινωνίας, αντιρρησίες συνείδησης, αλλά με δικαιώματα. Έτσι, πολλοί έχουν το βραβείο να ζουν μετά την ώρα της παρτέντσας. Τία, τα επίγεια έργα τους. Αντίθετα, το τίποτα το ξεχνάς, είναι θάνατος. Αυτήν την φορά, φιλαράκια, το κάνανε διαφορετικά. Δούριος ύπος. Στο θησαυροφυλάκιό μας το αδειάσανε και το γεμίσαν δικά του σκουρέλια, άχυρα, κοπριά, στουπιά, αμνησία που είναι τρανή αρρώστια. Τα κουρέλια που τραγουδούν ακόμα. Σε αυτήν την πόλη είμαστε ξένοι. Άκου λοιπόν. Σύνταγμα 1970. Εμφανίζεται η Ρίτα ως Νιμπελούγγεν. Την πέφτει σε έναν ανθρωπάκο που ταΐζει τα περιστέρια και του λέει πολύ στα σοβαρά όλα αυτά: «Εσένα θα σε φάω». Ο άλλος βέβαια δεν την πιστεύει και ψιλογελάει. Λίγο παγωμένα βέβαια, διότι η Ρίτα εντελώς φευγάτη και με μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια, μαύρα μαμένα τα χείλη και τα νύχια, πολύ περίεργο το μαλλί και τα λοιπά, και πάνω στα γελάκια και στα χάχανα του την πέφτει η Ρίτα και αρχίζει να τον μασάει. Παρ' όλα αυτά, κάποτε πρέπει να μου πεις πώς άρχισαν όλα αυτά. Όλα άρχισαν από τότε που εκείνος ο κρετίνος ο περικό μου τραγούδησε την κλεντόρα. Σε αυτή την πόλη είμαστε ξένοι. Ξένοι είμαστε σε αυτή την πόλη. Γεράσαμε σε αυτή την πόλη. Είναι αυτό που λέμε... Είμαστε ξένοι. Απόσπασμα από την ταινία «Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» του 1979 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Νίκου Νικολαίδη. Ρητορικές φράσεις και μπορούσαν να φέρουν μυαλό, καρδιά και σώμα στο φιλότιμο, να το ενεργοποιήσουν και φτιάχνανε ασταμάτητα. Γι' αυτό όλοι βασανιστικά θυμούνται ότι υπήρχαν κάποιοι πριν μακάρι και νομίζω λέγαν: «Βρε, θα ζεις που θα ζήσεις σε αυτή την έρημη γη, γιατί να μην κάνεις κάτι καλό για αυτήν». Νομίζω είναι έξυπνο, θεμητό, σε κάνει να διακρίνεσαι, να ξεχωρίζεις, και ο συναγωνισμός, ο πόλεμος, η δράση, η προσπάθεια για υπεροχή προκαλεί έργα, αναμνήσεις και μνήμες σαν νερά που παντού ρέουνε, φτιάχνοντας γούρνες, ριάκια, χύμαρους, ποταμάκια και ποταμούς, νέα ύδατα που δεν έχουν ανάγκη να καταργήσουν την πηγή αλλά να την συνεχίσουν κάνοντάς την ζωντανή πλούσια. Αναλαμβάνουν οι νέοι να μαγειρέψουν φαγιά ίδια, καλύτερα από τα δικά μας, για να γεννούν και αυτά μνήμες και ύστερα αναμνήσεις
που θα ταΐζουν τους επόμενους. Ο Στράτος, ο Φραγκίσκος, γίνονται άξιοι μάγειροι. Φτιάχνουν τραπέζια γεμάτα όλα τα καλά του κόσμου. Και το εννοώ όλα. Χορτάσαμε, καταλάβαμε, νιώσαμε ότι υπάρχει μια συνταγή που μπορεί να σου δώσει περισσότερα υλικά για την καρδιά, για την ψυχή, παρά για το αποχωρητήριο. Νικήσαμε. Μακάριοι στο πάντα. Είπαμε θα κάνουμε την υπέρβαση και θα το φτιάξουμε ασύγκριτα καλό. Μακάριοι με μέλι. Μελομακάριο. Μελομακάρονα. Μα προσοχή. Δεν άνοιξαμε κανένα βιβλίο παρά μια γραμμή που έβγαζε στη φωνή της μάνας τους, της κυράς Μαρίνας, που δεν μας έλεγε τι να κάνουμε, αλλά μας παρότρινε «Κάντε το! Μη φοβάστε! Κάντε το!» Όπως έκανε και εκείνη κάποτε, όταν τη σύρανε μπροστά σε ένα αλευρωμένο τραπέζι και της δώσανε και τον πλάστη. «Κάντε το, παλικάρια μου! Εγώ απλά πήρα ένα τεράστιο δώρο από αυτούς. Πρώτα ότι αγαπούν και μένα. Ένα τέλειο μικρόφωνο. Να τα λέω. Είναι άριστοι, με αρετές και είναι και δίκαιοι». Λέει ο Στράτος τι έκανε για να γίνουν τόσο νόστιμα τα μελομακάρονά του. «Σας σκεφτόμουν, ήθελα να σας δείξω ότι σας φροντίζω περισσότερο από τα βραβεία». Και ο Φραγκίσκος συμφωνεί με το υλικό. Δίπλα έκανε και αυτό το ίδιο. Αλλά τόσα καλά. Πρώτα σε ένα δοχείο έβαλα ένα μέρος ελαιόλαδου και ίσως λίγο παραπάνω ή ηλιέλαιο το επιπλέον. Και διευκρινίζει σωστά. Λέω μέρος ένα ποτήρι, ένα φλιτζάνι, οτιδήποτε. Και έτσι μπορείτε ανάλογα το μέγεθός του φτιάξετε την ανάλογη ποσότητα που θέλετε. Λοιπόν, ένα μέρος χυμό πορτοκάλι και το ξύσμα του κανέλα, μέλι πάλι ανάλογο 2-3 κουταλιές της σούπας. Σε ένα άλλο δοχείο ανακάτεψα ένα μέρος αλεύρι, κουταλάκι μαγειρική σόδα και μπέικιν και σκόνη γαρίφαλο. Μου είπε η μάνα μου ότι όλη η διαφορά στο ζυμάρι, για τα μελομακάρονα εννοώ, είναι ο συνδυασμός των γεύσεων και πρέπει να το διαχειριστώ εγώ όπως νομίζω. Σκέφτηκα, ρε, σαν τη ζωή είναι. Ένα ζυμάρι είναι απλά. Και αυτή και είμαι νιός, με δύναμη, να γεννώ καλός. Να το ένα, να το άλλο καρύκευμα, την κάνεις νόστιμη. Και συνέχισα ακάθεκτος στο δοχείο με το αλεύρι. Έριξα το άλλο με τα υγρά υλικά, ανακατεύοντας απαλά. Και πάλι τη ζωή θυμήθηκα, που δεν χρειάζεται να τη βασανίζεις. Έφτιαξα το ζυμάρι με τα 4 χεράκια μου, γιατί είχα και τη Χάνα κοντά μου, τη Μελένια, που έφτιαξε σιρόπι σε κατσαρόλι, έβαλε νερό, 2 μέρη και μπήκε και αυτή. Όλοι, όχι, φυσικά θα γινόταν επετιμέζι, αλλά κανένα 4 κουταλιές γεμάτες, μέλι, αντεβάνι, ζάχαρη, είναι ίσα με 3 μέρη. Ύστερα κανέλα ξύλο, μισό λεμόνι. Και 5 λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός ήταν αρκετά να ετοιμαστεί. Είμαι χαρούμενος και υπερήφανος. Έμαθε το καλημέρα και τώρα το σιρόπι. Μπράβο, Χάνα. Μετά το έπλασα που λες με προσοχή στο μέγεθος που επιθυμούσα. Μάλλον μικρά. Και κάθε φορά έκανα μια σκέψη θετική για τους ανθρώπους. Να μάθει να ζυμώνει ξανά ο κόσμος στη ζωή του. Να ετοιμάζει αυτό την τροφή του και να μην την αγοράζει από μηχανές. Να μαγειρεύει πάντα παρέα, φανερή ή ονειρεμένη. Να προσέχει τα υλικά που είναι η υγεία του. Τα μελομακάρονα για το νέο 2021 τα ζύμωσα ομοιόμορφα. 1-1, στρωμένα στο ταψί με τη λαδόκολα και με ένα αντικείμενο τα υπέγραψα. 1-1, χάραξα την καρδιά με το βέλος. Κόλλησα καρύδια από πάνω φυλαχτά. Μην τα ματιάξουν οι ζουλιάριδες και ο ζεστός φούρνος τα έψησε μέχρι να ροδίσουν. Μετά τα άφησα παράμενα να κρυώσουν. Μαγιά, σε ένα ταψί
Τα ράδιασα προσεκτικά, αλλά μόλις είχαν χρειώσει καλά, μη και σπάσουν ώστε να καλύψουν όλο τον πάτο του ταψιού και ύστερα έριξα το ζεστό σιρόπι. Σωστός, πρόσεξα να μην είναι πολύ το σιρόπι και μουλιάσουνε και σκορπίζουν. Πέτυχα το ξαπλωτό φάφτισμα. Έτσι το είπα. Ξέρεις το απεταξάμινο σατανά και ανάποδα. Εσείς είστε τώρα και δημιουργοί και ανάδοχοι μαζί. Μύρωσα το κεφάλι τους με μέλι και μια μετατριμμένα καρύδια. Ω, το πέτυχα. Όταν θα καταλάβουνε και τα δικά μου παιδιά τη συνταγή μου, θα είμαι ευτυχισμένος. Είναι τόσο απλός τρόπος να το κάνεις. Αλλά είναι περίεργο. Ενώ χιλιάδες λένε, γράφουν, παίζουν συνταγές για μελομακάρονα, ο κόσμος απομακρύνεται από την κουζίνα και τρέχει στα εργοστάσια. Και αυτοί τα πουλάνε χρυσά. Από 100 δραχμές το κιλό σήμερα πολλούνται 5.000 δραχμές. Κάντε το εσείς, ευρωπαϊκά φραγκοδίφραγκα. Ναι, έχεις δίκιο. Εδώ κολλάει ότι δεν υπάρχουν εικόνες στη μνήμη μας τιμών και καταστάσεων. Γυναικών που φτιάχνουν στο σπίτι βασιλόπιτες, κουραμπιέδες, μελομακάρονα, δίπλες, πίτες. Άντε τώρα να πουν άξια την κόρη ή το γιο που θα καθίσει να φτιάξει τέτοια. Θεέ μου, το παιδί μου τρελάθηκε. Ήταν τότε, σε εκείνους τους καιρούς, των προ-προ-παππούδων μας μια ιέρεια, πως θα το πούμε σήμερα, που εντολή είναι οι γυναίκες να μην γίνονται παπάδες, ενώ τότε γίνονταν περισσότερο το αντίθετο. Η ιέρεια σε βάσμια θα έκανε τελετή στο μακρινό ναό του Απόλλωνα Θεού, του ήλιου. Όμως αρρώστησαν τα πόδια και ήταν ανίκανα να τραβήξουν την άμαξά της. Πρόθυμα τότε τα δυο αγόρια, οι γη της, προσφέρθηκαν να ζευτούν αυτή την άμαξα και να μεταφέρουν τη μάνα τους στο ναό. Όπως και έγινε. Οι νέοι μετά μεγάλο κόπο έφτασαν έγκαιρα στο ναό τη μητέρα τους ιέρια. Εξαντλημένοι από την προσπάθεια, μα ευτυχείς, γαλήνιοι για την αρετή τους, υπαρήφανοι για την μάνα τους, ξάπλωσαν και αποκοιμήθηκαν μακάριοι. Η Ιέρια και μάνα ζήτησε από το Θεό να τους ανταμείψει με πλούσια δώρα και το υπέρτατο δώρο ήταν εκείνη τη στιγμή να τους πάρει κοντά μακάριος, δίνοντάς τους την αιωνιότητα. Μακάριος στο ελληνικό λεξικό είναι αυτός που είναι απόλυτα ευτυχισμένος, ήρεμος, γαλήνιος. Οι μακάριοι θεοί και οι Έλληνες ξέρουν το τι σημαίνει μακάριος εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έχει να κάνει με τις αισθήσεις μας, με την αθανασία της ψυχής μας και όχι με το σώμα. Γι' αυτό καταλάβαιναν τον θάνατο σαν απελευθέρωση, βραβείο. Αλλά στήσανε απέναντι το μακάβριο, που πάλι έχει σχέση με το θάνατο, μα αυτό προκαλεί φρικάρισμα. Περιγράφει τον θάνατο σαν καταδίκη. Το μακάριο είναι για αυτούς που αποδημούν, ενώ ο μακάβριο για τους παραμένοντες. Και θα σε προλάβω στην ερώτησή σου. Γιατί οι πεθαμένοι λεγόταν μακάριοι, ευτυχισμένοι, και όχι μακάβροι, γιατί πιστεύανε στη μετασάρκωση της ψυχής. Δηλαδή, η ψυχή μεταφέρεται σε ένα άλλο σώμα, σε μια νέα ζωή, ξαναγεννιέσαι σε άλλο σώμα, αφήνοντας τις μνήμες στους παλιούς και παίρνοντας τις αναμνήσεις μαζί σου. Ενώ οι στίχοι του Αλέκου Γαγιάντα λένε διαφορετικά το θέμα. Αυτοί που φεύγουν σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα να μην φανούν και αυτοί που μένουν κουνούν μαντήλια και αναστενάζουν γιατί πονούν. Αυτοί που φεύγουν σφίγγουν τα χείλια, πνίγουν τα δάκρυα
να μη φανούν. Κι αυτοί που μένουν κουνούν μαντίλια κι αναστενάζουν γιατί πονούν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Αυτοί που φεύγουν κάποιο λιγμό τους παίρνουν μαζί τους και μια ευχή. Κι αυτοί που μένουν στο σπαραγμό τους κάνουν κουράγιο και προσευχή. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Κι αυτούς που φεύγουν κι αυτούς που μένουν οι μοίρες μα πόνια πάντα τους δέρνουν. Έτσι τα αισθήματα σμίγουν με τις γεύσεις και κρατούν μερτικό. Ακόμα και στις στεναχώριες στο στομάχι είναι το όργανο που είναι κοντά στην καρδιά μας. Άρα προς τιμήν του Μακάριου υπήρχε πάντα εθιμοτυπικό γαστρονομικό μέρος. Μετά την ταφή πάντα υπήρχε στρωμένο τραπέζι, το περίδειπνο ή νεκρόδειπνο, αλλά το έλεγαν και τάφο. Τα εδέσματα ειδικά είχαν σκοπό να υποστηρίξουν τους ανθρώπους σωματικά και ψυχικά την μακάβρια στιγμή. Κατάσταση είχε να κάνει με αϊπνία, θλίψη, απελπισία για το μέλλον. Φυσικά, ανάλογα ποιος εν αυτήν την ζωή ήταν ο πήγαινε. Διότι δεν πρέπει να εξαιρούμε και την άλλη πλευρά που δεν άκουγε θρήνος παρά κανένα τρανζίστορ ή ξεφυσιτά αστοναγύριστο ζυμάρι που τον πλάθει ο καθένας όπως νομίζει, αλεύρι και νερό. Και στην περίπτωση δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο παρά μόνο κάτι να τρώγεται. Το βράζανε αφού το κάνανε κορδόνι, κορδόνι μακρύ που συμβόλιζε την αιωνιότητα στην επόμενη ζωή. Αυτό το ζυμάρι που σερβίρονταν βυθισμένο στο νερό ήταν μιας πρώτης τάξης βάση να υποστηριχθεί ο οργανισμός και σερβίρονταν και κόκκινο κρασί νερωμένο, σύμβολά μας μέχρι και σήμερα. Αυτά τα ζυμαρικά σερβίρονταν κατά βάση στο σπίτι του Μακάριου. Ονομάζονταν Μακάριον, τα γνωστά σημερινά, και ύστερα να και το μέρι, σύμβολο θανάτου κι αυτό. Προσθέθηκε να γλυκαίνει τον κόσμο. Ναι, έφτιαχναν αφιερώματα στο νεκρό μελιτούτες ή μελοπιτούλες, δηλαδή μελωμένες ζυμαρίνιες πλακούντες για τους παρευρισκόμενους, αλλά ακόμα και για να κεράσει ο νεκρός τον κέρβερο και να τον εξυπηρετήσει να περάσει στον κάτω κόσμο. Τώρα θα νομίζεις πως θέλω να σου πω συνταγή για μελοπιτούλες που τη λένε για μελομακάρονα. Σύπας. Την επιμέλεια της εκπομπής είχε ο Στράτος Ζεϊμπέκης. Η μουσική είναι σύνθεση του Φραντζέσκου Ζεϊμπέκη Ίδωρ. Τα κείμενα και η παρουσίαση του Γρηγόριου Ζεϊμπέκη. Και για να μην είναι μόνο οικογενειακή υπόθεση, συνεχίστε να στέλνετε τις δικές σας σκέψεις
και να τις κάνουμε συσκέψεις στην κουζίνα και εκπομπές στο οίκος. Τα στοιχεία θα τα βρείτε στα σχόλια.